Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 706. Είναι συνέχεια το μάθημά μας που κάνουμε κάθε Δευτέρα από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης. Σελίδα λοιπόν 706, κεφάλαιο λάμπτα ε. 35 κεφάλαιο από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης. Σελίδα λοιπόν 706, κεφάλαιο λάμπτα ε, από το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου εν τες ημέρες του Ιωακήμ ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα λέγον. Είπαγε προς τον οίκον των Ριχαβητών και λάλησον προς αυτούς και φέρε αυτούς εις τον οίκον του Κυρίου εις εν των δωματίων και πότισον αυτούς ίνων. Τότε έλαβον η Αζανία των ιών του Ιερεμίου ιού του Φαζανία και τους αδελφούς αυτού και πάντα στους ιούς αυτού και πάντα τον οίκο των Ριχαβητών και έφερε αυτούς προς τον οίκον του Κυρίου εις τον δωμάτιον των ιών του Ανάν ιού του Ιγδαλίου ανθρώπου του Θεού, το οποίον ή το πλησίον του δωματίου των αρχόντων επί των αρχόντων του επί των δωματίου του Μαασίου ιού του Σαλούμ του φύλακος της αυλής. Και έθεσα έμπροσθεν αυτών των ιών του οίκου του Ριχαβητών αγγεία πλήρη ίνου και ποτήρια και είπα προς αυτούς ποιέται ίνων. Και είπων, δεν θέλω μεν ποιή ίνων, διότι ο Ναδάβ, ο ιός του Ριχάβ, ο πατήρ ημών προσέταξε ημάς λέγον, δεν θέλετε ποιή ίνων σεις και ίσασι στον αιώνα. Ουδέ οικίαν θέλετε οικοδομήσει, ουδέ σπέρμα θέλετε σπύρι, ουδέ αμπελώνα θέλετε φυτέψει, ουδέ θέλετε έχει. Αλλά εν σκηνές θέλετε κατοικεί πάσα στα σημέρα σας, δια να ζήσετε πολλά σημέρας επί της γης, εν υπαρικείτε. Και υπηκούσαμεν στη φωνή του Ιωναδάβ, του ιού του Ριχάβ, του πατρός ημών, κατά πάντοσα προσέταξεν εις ημάς να μην πείομεν ίνον πάσα στα σημέρα ημών. Ημείς, εγυναίκες ημών, ιοί ημών και θυγατέρες ημών. Μηδένα οικοδομήσομεν οικίας δια να κατοικόμεν, και δεν είχομεν αμπελώνε ή αγρών και σπέρμα. Αλλά κατοικήσαμεν εν σκηνές και υπηκούσαμεν και πράξαμεν κατά πάντα όσα προσέταξεν εις ημάς Ιωναδάβ ο πατήρ ημών. Ότε όμως ο Ναβουκοδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, ανέβη στον τόπον, είπομεν έλθετε και συπάγομεν σε Ιερουσαλήμ εξαιτίας του στρατεύματος των Χαλδαίων και εξαιτίας του στρατεύματος των Συρίων και κατοικούμεν Ιερουσαλήμ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Είπαγε και είπε προς τους ανθρώπους του Ιούδα και προς τους κατοίκους Ιερουσαλήμ. Δε θέλετε λάβει παιδείαν, δια να ακούετε τους λόγους μου, λέγει Κύριος. Ημέν λόγοι του Ιωναδάβ, ιού του Ριχάβ, ως της προσέταξεν εισα του ιούς αυτού να μην πίνομεν ίνων, εξετελέστησαν. Και ως της ημέρας ταύτης δεν πίνουσι, διότι υπήκουσαν, υπακούουσιν εις την προσταγή του πατρός αυτών. Εγώ δε ελάλησα προς εσάς, ο γυρώμενος πρωί και λαλών πλην δεν μου υπακούσατε. Και απέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου, τους προφήτας, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων λέγον, επιστρέψατε ήδη έκαστος από τις οδού αυτής, αυτού της πονηράς και διορθώσατε τας πράξεις ημών. Και μη υπάγετε ο πίσω άλλων θεών δια να λατρεύετε αυτούς και θέλετε κατοικήσει εν τη γη την οποία έδωκα εις εσάς και στους πατέρας σας. Αλλά δεν εκλείνατε το οτίον σας και δεν μου εισακούσατε. Επειδή οι του Ιωναδάδ, ιού του Ριχάβ, εξετέλεσαν την προσταγή του πατρός αυτών, την οποία προσέταξεν εις αυτούς, ο δε λαός ούτως δεν με ουσήκουσε, δια τούτο το λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού θέλω φέρει επί τον Ιούδαν και επί πάντα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πάντα τα κακά τα οποία ελάλησαν με κατά αυτόν. Διότι λάλησα προς αυτούς και δεν ήκουσαν και έκραξα προς αυτούς και δεν επεκρίθησαν. Και είπε ο Ιερεμίας προς τον οίκον των Ριχαβητών, ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Επειδή υπηκούσατε εις την προσταγή Ιωναδάβ του πατρός σας και φυλάξατε πάσα στα σεντολάς αυτού και εκάμετε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις εσάς, δια τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Δε θέλει λείψει άνθρωπος από του Ιωναδάβ ιού του Ριχάβ, παριστάμενος ενώπιόν μου εις τον αιώνα. Αμήν. Λαός Ισραήλ, ένας λαός ο οποίος δεν υπήρχε, γιατί απ' αρχής ο Θεός έφτιαξε, έπλασε
τον Αδάμ και την Εύα, τους έθεσε σε έναν κήπο ευλογίας, τον Παράδεισο, στον κήπο της Εδέμ, και εκεί τους χάρισε και εξασφάλισε τα πάντα προς ευλογία, πράγμα το οποίο είναι και το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού είναι και μας έφτιαξε ο Θεός για να απολαμβάνουμε ευλογία. Και αυτό θέλει ο Θεός. Γι' αυτό και προτρέπει τα παιδιά του, ετείτε και θέλετε λαμβάνει, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αυτό λοιπόν που θέλει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου, να είναι πλήρης η χαρά μας. Και αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το εξασφαλίσει. Και το εξασφαλίζει σωστά και πλήρως. Βεβαίως θέλει και την ανταπόκριση του ανθρώπου. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το μήνυμα σήμερα. Ο Θεός θέλει την ευλογία του ανθρώπου, αλλά περιμένει και την ανταπόκριση του ανθρώπου. Προσφέρει ο Θεός τα πάντα, μάλιστα τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε δεν λυπήθηκε ούτε τον Υιόν του το μονογενή, αλλά τον απέστειλε, και μάλιστα να σταυρωθεί και να πεθάνει για τις αμαρτίες μας κατά το θέλημά του, και να τον δει κατάρα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, γιατί τόσο πολύ μας αγάπησε. Θέλει ο Θεός λοιπόν, η πρόθεση του Θεού και η απόφαση του Θεού και το έργο του Θεού και οι ενέργειες του Θεού στη ζωή του κάθε ανθρώπου είναι ευλογών να μας ευλογεί, πληθύνων να μας πληθύνει. Η πρώτη δε ευλογία που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο είναι «Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, τον Αδάμ και την Εύα, καταρχάς, και είπε, αυξάνεστε και πληθύνεστε, γεμίσατε τη γη, κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί πάντων των επί της γης». Αυτή λοιπόν είναι η πρόθεση του Θεού ευθύς εξ αρχής. Αυξάνεστε, πληθύνεστε. Όταν λοιπόν όμως αποστάτησε μέσα στην παράβασή του ο λαός του Θεού και απομακρύνθηκε από την παρουσία του Θεού, ο Αδάμ και η Εύα μέσα στην αποστασία και στην απάτη του διαβόλου, τότε ο Θεός τον έβγαλε από τον Παράδεισο. Τον έβγαλε. Τον εξεδίωξε μάλιστα. Και τον εξεδίωξε όχι από κακία, αλλά γιατί μέσα στον Παράδεισο υπήρχε το δέντρο της ζωής, που αν έτρωγαν από το καρπό του δέντρου, τότε δεν θα πέθαιναν. Και σκεφτείτε έναν φυσικόν άνθρωπο να μην πεθαίνει ποτέ, και μάλιστα σε έναν κόσμο αμαρτίας που ο Θεός έχει προβλέψει 70 και νευρωστία 80 χρόνια, γιατί παραπάνω ο άνθρωπος δεν αντέχει. Δεν μπορεί να ζήσει παραπάνω ο άνθρωπος. 80, 90, 100, μέχρι εκεί τελειώσαμε. Αυτά είναι τα όρια τα φυσικά του φυσικού ανθρώπου. Και έτσι τον έβγαλε από τον Παράδεισο. Αλλά βγάζοντάς τον από τον Παράδεισο, ο κόσμος πλημμύρισε από αμαρτία, άρχον του κόσμου τούτου και θεός του κόσμου τούτου έγινε ο διάβολος, ο πλανών την οικουμένη όλη, και δεν είναι δυνατό να μην πλανάει τους ανθρώπους, γιατί είναι ανώτερον, είναι χερούβ επισκιάζων, είναι άγγελος και μάλιστα πρώτος στη τάξη ανάμεσα στα χερουβίμ, που επλάστη για τη δοξολογία του Θεού. Όμως ήθελε να γίνει όμοιος με τον ύψιστο και εξέπεσε και έγινε σατάν, που σημαίνει ενάντιος του Θεού, και διάβολος που σημαίνει διαβολεύς, που διαβάλλει τους αδελφούς του Χριστού, τους αδελφούς μας, ημέρα και νύχτα στον Πατέρα. Όμως ο Θεός δεν έχει φτιάξει τον άνθρωπο για την κόλαση. Την κόλαση την έφτιαξε για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο για την αιώνια ζωή, για τον Παράδεισο στον ουρανό. Γι' αυτό μέσα σε αυτό το πλήθος και το πλήρες της αμαρτίας, ο Θεός πάντα βρίσκει έναν άνθρωπο, και βρήκε τότε τον Αβραάμ. Βρίσκει έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι ευθεία ενώπιον του Θεού, δηλαδή να πράττει πάντα, να έχει πρόθεση να πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού, η καρδιά του να είναι ειλικρινής ενώπιον του Θεού, να μην είναι υποκριτής και ψεύτης, η καρδιά του να είναι τέλεια ενώπιον του Θεού, δηλαδή να ελπίζει μόνο στον Κύριο, και αυτόν τον άνθρωπο τον προσκαλεί, και μέσα από αυτόν τον άνθρωπο τον Αβραάμ ο Θεός έφτιαξε και υποσχέθηκε να δημιουργήσει ένα λαό
όπου θα λατρεύει τον Κύριο. Βέβαια και αυτή η υπόσχεση εκπληρώθηκε μετά από τη δοκιμασία του Αβραάμ που έφερε ο Θεός στη ζωή του, εάν θα θυσιάσει τον Υιό του, τον μονογενή, τον Ισάκ, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τι βάζει παραπάνω ο Αβραάμ και ο άνθρωπος του Θεού? Βάζεις παραπάνω το θέλημα του Θεού από όλα τα άλλα, τότε η ευλογία είναι εξασφαλισμένη. Γιατί αυτή είναι η εντολή. Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών κάθε ένας που λέει «Κύριε, Κύριε», που προσεύχεται με τον τρόπο που έχει μάθει. Δεν θα εισέλθει αυτό στη βασιλεία των ουρανών. Στη βασιλεία των ουρανών θα εισέλθει αυτός που έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, ακούει το λόγο μου. Και δεύτερον, πράττει το θέλημά μου όπως εκφράζεται από το λόγο μου. Δύο βασικά χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν την αιώνια ζωή, τη βασιλεία του Θεού, την ευλογία του Θεού στη ζωή αυτή του κάθε ανθρώπου. Δύο χαρακτηριστικά. Ακούει το λόγο μου, γιατί η πίστη έρχεται εκ της ακοής και η ακοή εκ του λόγου του Θεού. Ακούει το λόγο μου, ενδιαφέρεται για το λόγο μου, που είναι το πρώτο σκαλοπάτι, και δεύτερον πράττει αυτό. Και μοιάζει σαν τον άνθρωπο, λέει η Γραφή, που είναι φρόνιμος και όταν αποφασίζει να χτίσει το σπίτι του, το χτίζει πάνω στην πέτρα. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στη συνέχεια το σπίτι του θα δοκιμαστεί από βροχές, ανέμους, ποτάμια, και αν δεν είναι χτισμένο στερεά επάνω στην πέτρα θα πέσει. Ενώ άφρον είναι ο άνθρωπος ο οποίος χτίζει το σπίτι του πάνω στην άμμο. Γιατί ενώ ξέρει, δεν προνοεί το τι θα συμβεί, το τι θα συναντήσει. Ξέρει ότι θα έρθουν ποτάμια, βροχές, άνεμοι. Αλλά αυτός ενδιαφέρεται όπως να το φτιάξει, και πολλές φορές με πολυτέλεια. Με χρυσάφια, με ασήμια, με λίθους πολύτιμους. Ένα σπίτι εκθαμβωτικό. Αλλά όταν έρχεται η δοκιμασία, πέφτει και η πτώση είναι μεγάλη. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία δεν είναι πόσο ακριβό και πλούσιο είναι το σπίτι που φτιάχνουμε, και δεν εννοώ το φυσικό σπίτι, καθόλου μάλιστα, εννοώ την προσωπική μας ζωή, την οικογενειακή μας ζωή. Σοφός λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος φροντίζει να χτίζει το σπίτι του πάνω στην πέτρα, και πέτρα είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο βράχος ο αιώνιος. Ο λόγος του Θεού που έγινε σάρκα. Ακούει λοιπόν το λόγο του Θεού. Είναι φρόνιμος. Με πρόθεση να τον εκτελέσει. Υπάρχουν λοιπόν άλλοι οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν το λόγο του Θεού και ακούνε διάφορα άλλα. Ιστορίες, ιστοριούλες, μύθους. Και από μύθους οι Έλληνες έχουμε γεμίσει. Είτε θρησκευτικούς, είτε πατριωτικούς, είτε εκκλησιαστικούς, είτε πολιτικούς, είτε οικονομικούς. Ο μύθος δίνει και παίρνει, γιατί οι Έλληνες ζητούν σοφία, ενώ οι Εβραίοι ζητούν σημείο. Γνώση, θέλουμε να μάθουμε. Όσο όμως και αν ακούς άλλα, εκτός από το Λόγο του Θεού, δεν θα σου είναι χρήσιμα τον καιρό, την ημέρα την κρίσιμη της δοκιμασίας. Δεν φτάνει όμως μόνο να ακούμε το Λόγο του Θεού, αλλά δεν πρέπει να είμαστε δηλαδή επιλύσμονες ακροατές, ακούμε και ξεχνάμε, αλλά να είμαστε εκτελεστές έργου. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά πάντοτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να υπακούμε δηλαδή στο Λόγο του Θεού τον οποίο ακούμε. Και ο Θεός όταν βλέπει έναν άνθρωπο που έχει πρόθεση να ακούσει, τι λέει η Γραφή? Δίνηξεν την καρδία της λιδίας δια να προσέχει εις τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνει ο Χριστός, ανοίγει την καρδιά για να μπορεί ο Λόγος του Θεού να μπαίνει μέσα στην προσωπικότητα του ανθρώπου, που η προσωπικότητα του ανθρώπου δεν είναι άλλη από τον εσωτερικό άνθρωπο. Γιατί υπάρχει ο εξωτερικός άνθρωπος που βλέπουμε και ο οποίος φθήρεται με το πέρασμα των χρόνων ή ακόμη και με διάφορες άλλες έκτακτες συνθήκες, αρρώστιες, ατυχήματα. Ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται. Όμως ο εσωτερικός άνθρωπος, αυτός για τον οποίο ο Θεός ενδιαφέρεται
Όχι μόνο βέβαια για τον εσωτερικό και για τον εξωτερικό άνθρωπο ενδιαφέρεται ο Θεός. Ο εσωτερικός άνθρωπος για τον οποίο όμως κυρίως ενδιαφέρεται ο Θεός, ανανεούται, λέει η Γραφή, καθημέραν. Πώς? Με το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι η τροφή του. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος με πάντα λόγο, μόνον με άρτον. Για να ζήσει το σώμα αυτό θέλει προσδιορισμένη από το Θεό τροφή, που είναι ο άρτος, και όλα τα άλλα τα φαγόσιμα. Υπάρχει όμως και τροφή που δεν είναι καλή. Δεν μπορείς να τρως, να ταΐζεις το παιδί σου όλο καραμέλες. Τι το ταΐσαι σήμερα? Καραμέλες, αύριο καραμέλες. Θα πεθάνει το παιδί σου. Χάθηκε. Γι' αυτό και οι καλές μητέρες, όλες είναι καλές οι μητέρες, γιατί αγαπάνε τα παιδιά τους, γι' αυτό είναι καλές. Η αγάπη κάνει καλόν τον άνθρωπο. Και ο Θεός είναι αγάπη. Οι μητέρες λοιπόν που από ένστικτο αγαπάνε τα παιδιά τους, φροντίζουν πάντοτε για την καλύτερη τροφή τους, για την καλύτερη διατροφή τους, όσο είναι δυνατόν. Αλλά εκτός από τον εξωτερικό άνθρωπο που τρέφεται με προσδιορισμένη από το Θεό τροφή, δεν τρώει χαλίκια, ούτε άμμο, ούτε πίνει θαλασσινό νερό, αλλά τρώει αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει και έχει προσδιορίσει για τον άνθρωπο. Όπως λοιπόν ο φυσικός άνθρωπος, ο εξωτερικός, χρειάζεται την κατάλληλη και προσδιορισμένη από το Θεό τροφή, έτσι και ο εσωτερικός άνθρωπος ακόμη περισσότερο χρειάζεται την κατάλληλη και προσδιορισμένη από το Θεό τροφή, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι η τροφή μας και οι ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου είναι οι πόσεις μας. Ξεδιψάμε και αυξανόμεθα, αλλά και η τροφή κυμαίνεται. Κυμαίνεται δηλαδή, όταν είναι μωρό το παιδί πίνει γάλα, ενός μηνός, δύο μηνών, τριών μηνών, μετά αρχίζει η μητέρα του δίνει, λέει, κρέμα. Εάν όμως συνεχίζει και του δίνει γάλα, 2 ετών, 3 ετών, 5 ετών, 10 ετών, με ένα μπιμπερό πάει το παιδί, είναι άρρωστο, κάτι δεν πάει καλά. Έτσι και ο Κύριος μας δίνει τη δική μας τροφή κατά τη δική του κρίση κάθε φορά. Μέσα λοιπόν από το Λόγο του Θεού παίρνουμε την τροφή, και μέσα από το Λόγο του Θεού μας οδηγεί ο Θεός, μας αυξάνει, μας ευλογεί, μας σώζει και μας οδηγεί στον ουρανό. Βρίσκει λοιπόν έναν άνθρωπο, βρήκε τον Αβραάμ, ο οποίος όταν άκουσε το Λόγο του και στάθηκε στο σημείο να εκλέξει το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, την υπακοή στο Λόγο του Θεού από τον γιο του τον Ισαάκ, τον οποίον αγαπούσε πάρα πολύ, αυτός εξέλεξε να θυσιάσει τον Ισαάκ προκειμένου να υποταχθεί και να υπακούει στο Λόγο του Θεού. Βέβαια ο Θεός δεν είχε την πρόθεση να του φωνεύσει τον Ισαάκ, είχε την πρόθεση να δοκιμάσει την καρδιά του. Και τη δοκίμασε την καρδιά του. Όταν έφτασε στο όρος μοριάς, σήκωσε το μαχαίρι, πήγε να σφάξει και του λέει άγγελος Κυρίου, σταμάτα. Σταμάτα, γιατί σε δοκίμασα και βρέθης πλήρης. Γι' αυτό και εγώ, και έδωσε μια μεγάλη υπόσχεση στον Αβραάμ, εγώ ευλογών θέλω σε ευλογή, πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου όπως τα άστρα του ουρανού και την άμμο γύρω στη θάλασσα. Πύλες άδου δεν θα ισχύσουν στο σπέρμα σου, πύλες άδου. Και εν το σπέρμα τη σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Και το σπέρμα του Αβραάμ δεν είναι άλλο από τον Χριστό. Μέσα λοιπόν από τον Αβραάμ, δια του ονόματος του Ιησού Χριστού, ο Θεός και πάλι διαλέγει ανθρώπους που να έχουν πάρει στερεά απόφαση να υποτάσσονται και να υπακούνε στο Λόγο του Θεού. Σήμερα παίρνουμε αυτή την απόφαση, αδελφοί. Να υποτασσόμεθα πάντοτε στο Λόγο του Θεού, καταδικάζοντας όλα τα άλλα. Μην ξεχνάτε, αδελφοί, ότι ο Ισάφ για ένα πιάτο φακής πούλησε τα πρωτοτόκια, τη σωτηρία του δηλαδή. Και όταν ήρθε η στιγμή της ευλογίας δεν την κέρδισε. Απεδοκιμάστη, λέει, από το Θεό. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να πάρουμε το Λόγο του Θεού στην καρδιά μας. Καθώς ο Θεός ανοίγει την καρδιά μας σήμερα για να ακούμε το Λόγο του Θεού,
Και στη συνέχεια ανοίγει και τη διανοιά μας για να τον καταλαβαίνουμε ώστε να το πράττουμε. Πολύ σοβαρό να πάρουμε μια τέτοια απόφαση. Γιατί θα βρεθούμε στη ζωή μας και θα βρισκόμαστε στη ζωή μας σε διλήμματα. Σοβαρά διλήμματα. Διλήμματα επαγγελματικά, διλήμματα οικογενειακά, διλήμματα συμφέροντος, πολλά διλήμματα. Να ξέρουμε όμως ότι κι αν ακόμη φαίνεται στα μάτια μας ότι η υπακοή θα μας φέρει σε πρόβλημα, να ξέρουμε ότι πάνω από το πρόβλημα και μεγαλύτερος από το πρόβλημα είναι ο Χριστός. Τίποτα δεν είναι αδύνατον εις τον Θεό και τα πάντα είναι δυνατά σε Αυτόν. Αυτός είναι που προσδιορίσε το παρελθόν μας, το παρόν μας, το σήμερα, γιατί σήμερα αν ήρθαμε εδώ δεν ήρθαμε μόνοι μας, ο Χριστός μας έφερε. Ο Χριστός, ξέρετε τι κάνει, ρίχνει ένα δόλωμα και τα ψάρια γυρίζουν γύρω γύρω. Αν το δόλωμα είναι κατάλληλο για το ψάρι τρέχει και το παίρνει. Αν όμως το ψάρι δεν είναι κατάλληλο, φεύγει. Σήμερα ήρθαμε εδώ πρώτον γιατί ο Χριστός μας κάλεσε, δεύτερον γιατί ο Χριστός επιτίμησε τον διάβολο και μας ένοιξε τον δρόμο. Με μεγάλη επιμέλεια ο διάβολος προσπαθεί να μας εμποδίσει να πλησιάσουμε στον Χριστό. Με μεγάλη επιμέλεια. Αλλά λέει η Γραφή, τα πρόβατα τα δικά μου, ο Χριστός το λέει, ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, γιατί υπάρχουν τα πρόβατα, αλλά υπάρχουν και τα κατσίκια. Τα πρόβατα γνωρίζουν τον ποιμένα τους. Ακούνε τη φωνή του, την καταλαβαίνουνε και τον ακολουθούνε. Στη ζωή σας θα το δείτε αυτό και το έχετε δει και το έχουμε δει και θα το βλέπουμε. Μιλάς σε κάποιον το όνομα του Χριστού και κάθεται ακίνητος. Μιλάς κάποιον για το όνομα του Χριστού και ούτε καταλαβαίνει, λες και δεν το άκουσε. Λες και μιλάς σε τοίχο. Κλειστή η καρδιά. Δεν σημαίνει ότι δεν θα την ανοίξει κάποτε ο Χριστός. Μπορεί να την ανοίξει. Αλλά η στιγμή αυτή δεν είναι η κατάλληλη. Δεν είναι η ώρα του. Και έτσι λοιπόν μέσα από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ δημιουργήθηκε ο λαός Ισραήλ. Ένας λαός πραγματικά ευλογημένος, τον οποίον έφερε στην Αίγυπτο με τον Ιωσήφ με 70 ανθρώπους, 70 ψυχές λέει η Γραφή, και μετά από 4 γενιές, περίπου 400 χρόνια, τον έβγαλε με χέρι, με χείρα κρατεά και βραχίωνα εξυπλωμένο από την Αίγυπτο και από το Φαραώ, φέρνοντας τις 10 πληγές του Φαραώ αλλά και το άνοιγμα της Ερυθράς θάλασσας, τον έβγαλε θαυμαστά προς τη γη Χαναάν, που είναι η γη της επαγγελίας, που είναι η ευλογία του Θεού, και όπως έγινε στην Παλαιά Διαθήκη σαν προτύπωσης, έτσι γίνεται και τώρα. Και εμάς μας έβγαλε από την Αίγυπτο, που είναι η προτύπωση του κόσμου, από το Φαραώ που είναι ο διάβολος, και με χέρι κρατεό, όχι δια του Μωυσέως αλλά δια του Ιησού Χριστού, μας οδήγησε στη γη Χαναάν που είναι η εκκλησία του Χριστού, η γη της επαγγελίας, η ρέουσα γάλα και μέλι. Εδώ ρέει γάλα και μέλι, εδώ είναι η ευλογία του Θεού. Αυτός λοιπόν ο λαός Ισραήλ βρέθηκε στη γη Χαναάν, όμως άρχισε σιγά σιγά η καρδιά του, που είναι η καρδιά η ανθρώπινη απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, να τον απατά και να τον οδηγεί σε άλλες καταστάσεις, σε άλλους δρόμους. Η καρδιά του να τον απομακρύνει από το Λόγο του Θεού. Με αποτέλεσμα να λυπάται ο Θεός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστητε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Λυπάται ο Θεός όταν το παιδί του ακούει τη φωνή του και δεν υπακούει σε αυτήν. Και έτσι έφτασε ο λαός Ισραήλ το 600 περίπου π.Χ. με βασιλιά τον Ιωακείμ, ο οποίος λέει η Γραφή έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, έφτασε σε πλήρη αποστασία, απομακρύνθηκε από τον θεόπνευστο Λόγο του Θεού, άρχισε να λατρεύει ξένους θεούς, είδωλα, ξύλινα, μαρμάρινα,
εικόνες, αγάλματα, άρχισε να έχει άλλα βιβλία, παραδόσεις, διηγήματα, άρχισε να σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο, όχι δια Πνεύματος Αγίου, αλλά με το Πνεύμα το ανθρώπινο και το κοσμικό, με αποτέλεσμα ο Θεός να λυπάται και να αγωνίζεται να τον διορθώσει. Και αγωνίζεται να τον διορθώσει πρώτον, όπως κάνει πάντοτε ο Θεός, με το Λόγο Του. «Μετανοείτε», φωνάζει ο Χριστός, «μετανοείτε», φώναζε και τότε ο Ιερεμίας, «διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών», λέει ο Χριστός σήμερα. Ο Ιερεμίας έλεγε, «γιατί κακά έρχονται επί τον Ισραήλ αν δεν μετανοήσει. Καταστροφές έρχονται, κρίσεις έρχεται». Και ο λαός Ισραήλ άκουγε και δεν το λάμβανε υπόψη του. Επέμενε ο Ιερεμίας, δεν το λάμβανε υπόψη του. Και είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να ακούμε το Λόγο του Θεού και να μην τον λαμβάνουμε υπόψη μας. Φοβερό. Φοβερό βέβαια είναι, φοβερότερο είναι να μην θέλουμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Αλλά είπαμε ότι δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα του ανθρώπου που δεν θέλει να ακούσει το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος μας αγωνίζεται με κάθε τρόπο να πείσει. Χρησιμοποιεί πρώτα τη διδασκαλία, που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Χρησιμοποιεί ύστερα επεμβάσεις και ενέργειες Πνεύματος Αγίου, προφητείες, οράσεις, ενύπνια. Μήπως και ακούσουν και επιστρέψουν στην αλήθεια και σωθούνε. Και εν τέλει χρησιμοποιεί κρίση και ταλαιπωρία. Γιατί είναι ο Θεός που έχει Χριστότητα και έχει και αυστηρότητα. Είναι ο Χριστός ο οποίος θέλει να είναι δάσκαλος και καθηγητής και θέλει μαθητάς, καλούς, αλλά είναι και ο Χριστός που είναι δάσκαλος και καθηγητής, αλλά αυστηρός. Και ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, από την παιδεία του Κυρίου, από την αυστηρότητα και από τη ράβδο της οργής του. Είναι φοβερό. Για τον Ισραήλ είχε προετοιμάσει τον Αυγοδονόσορα. Στο Ευαγγέλιο μιλάει για τους βασανιστές, για τον κάθε έναν έχει ο Θεός προετοιμασμένη μία ράβδο οργής, εάν δεν μετανοεί και δεν επιστρέφει προς το Θεό. Εμένα μου αρέσει και πάντοτε λέω στον Κύριο και σε εσάς, θέλω να είμαι καλός μαθητής. Θέλω να διδάσκομαι με το Λόγο Του. Υπάρχει ο Λόγος του Θεού, υπάρχει και η ράβδος του Θεού. Ο Θεός αγαπάει, ο Θεός είναι αγάπη. Και θέλω να χρησιμοποιεί σε εμάς τη διδασκαλία Του και την αγάπη Του και όχι τη ράβδο Του και την αυστηρότητά Του. Αμήν, αδερφοί. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε δηλαδή να είναι η καρδιά μας συντετριμένη, άλλωστε είναι γραμμένο. Αν θέλεις να ξέρεις αν ο Θεός είναι μαζί σου, έχεις χαρακτηριστικά δοσμένα από το Θεό. Εγώ κατοικώ μετά του ταπεινού το πνεύμα και του συντετριμένου την καρδία. Όταν ο άνθρωπος έχει ταπεινωμένο πνεύμα, βρίσκει χάρη από το Θεό και τους ανθρώπους. Και όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι συντετριμένη, τότε ο Θεός είναι κοντά του. Και αν θέλεις να είσαι και κάτι περισσότερο από αυτούς που ο Θεός αποκαλύπτει την εύνοια του και την ευμένειά του και επιβλέπει με ευμένεια σε αυτούς, πρόσθεσε στο πνεύμα του ταπεινού ανθρώπου και στην καρδιά του συντετριμένου ανθρώπου το να τρέμεις στο Λόγο του Θεού. Τι σημαίνει τρέμω στο Λόγο του Θεού? Δεν θέλω να ξεφύγω ούτε ένα πόντο. Το πε, το γράφει. Και όταν λέμε το γράφει δεν είναι αστείο, γιατί μιλάμε για το Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού είναι το βιβλίο του κατασκευαστού μας.
Οι άνθρωποι, ό,τι μηχάνημα και να φτιάξουν, το συνοδεύουν με ένα βιβλίο κατασκευαστού. Γιατί αλλιώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Και αυτοκίνητο να πάρουμε, και ό,τι και να πάρουμε, και μηχάνημα, και ηλεκτρική κουζίνα και ψυγείο, πάντα ακολουθείται από το βιβλίο του κατασκευαστού. Ο άνθρωπος που είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Αλίμονο αν ο Θεός δεν είχε τη σοφία να του δώσει το βιβλίο του κατασκευαστού του. Αλίμονο. Και αυτό είναι το βιβλίο του κατασκευαστού μας. Που κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από εδώ. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από εκεί. Το γράφει, είναι δεδομένο. Δεν το γράφει, δεν λογαριάζω κανέναν. Ό,τι και να μου πεις, το είπε εκείνος, το είπε ο άλλος, καλοί είναι οι άνθρωποι αυτοί, ο Θεός να είναι μαζί τους, αλλά εγώ δεν τους πιστεύω. Γιατί πάντες οι άνθρωποι, πας άνθρωπος ψεύστης. Μόνο ο Θεός είναι αληθινός. Και ο άνθρωπος που λέει δεν λέω ψέματα, λέει είναι το πρώτο ψέμα που λέει. Μόνο ο Θεός είναι αληθής. Και πώς ο Θεός είναι αληθής? Μέσα από το λόγο του, τον αψευδεί. Έτσι εκφράζεται ο Θεός, με την Αγία Γραφή. Και οι άνθρωποι, οδηγούμενοι από το διάβολο, αρχίζουν και προσθέτουν βιβλία, βιβλιαράκια, παραδόσεις, γνώμες, απόψεις, συγγράμματα, και αλλοιώνουν και καταστρέφουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, την αλήθεια του Λόγου του Θεού, την αλήθεια του κατασκευαστού. Είναι σαν να έχεις το βιβλίο του κατασκευαστού και να σου φέρω και εγώ κάτι το οποίο να λέει άλλα πράγματα. Και εσύ να αφήσεις το βιβλίο του κατασκευαστού και να πάρεις τα άλλα βιβλιαράκια. Και να πεις εδώ τα λένε πιο καλά. Γιατί είναι πιο ωραία εικονογραφημένο, είναι πιο πολυτελές, είναι πιο ωραίο εξώφυλλο, πιο ωραίο οπισθόφυλλο, είναι πιο σημαντικό, το βλέπεις και χαίρεσαι. Έχει και χρυσάφι μέσα, έχει και ασήμι μέσα, δεν είναι ένα σκέτο βιβλίο. Αλλά αυτό το σκέτο βιβλίο είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό το σκέτο το βιβλίο είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει πάντα τον πιστεύοντα. Αλληλούια. Και έτσι ο λαός Ισραήλ πλανήθηκε, αλλά και στον πλανημένο άνθρωπο ο Θεός έχει το λόγο του. Και απέστειλε τον Ιερεμία. Βασιλιάς ήταν ο Ιωακήμ. Πολλά άκουσε ο Ιωακήμ, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Αλλά τίποτα δεν πίστεψε. Λέει η Γραφή μάλιστα ότι έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, ώστε ανέβει ο βασιλιάς Ναβουγκοδονόσορ, τον έδεσε και τον έφερε εχμάλωτη στη Βαβυλώνα, όπου και πέθανε. Αν είχε ακούσει, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Θα μου πείτε, και η αγάπη του Θεού ήταν να τον ρίξει στη Βαβυλώνα? Βέβαια. Και για τον ίδιον, αλλά και για τους άλλους που είναι πίσω του. Βασιλιάς ήτανε. Και κάθε ένας έχει ευθύνη για ανθρώπους, εκτός από τον εαυτό του. Πατέρας έχει ευθύνη για την οικογένεια. Η μητέρα έχει ευθύνη για τα παιδιά. Ο αδελφός, ο μεγάλος, έχει ευθύνη για τον αδελφό το μικρό. Αλλά και ο μικρός έχει ευθύνη για τον αδελφό το μεγάλο. Η μάνα έχει ευθύνη για τα παιδιά της. Αλλά και τα παιδιά έχουν ευθύνη για τη μάνα τους. Ο αδελφός έχει ευθύνη για τον αδελφό του. Θυμηθείτε όταν ο Κάιν έσφαξε τον Άβελ και τον ρώτησε ο Θεός, πού είναι ο αδελφός ο Άβελ? Τι είπε? Μήπως φύλαξ του αδελφού μου είμαι? Όμως ο Λόγος του Θεού του λέει, ιδού σε κατέστησα φύλακα στον αδελφό σου. Εάν σαλπίζεις και σε ακούσει, έσωσες την ψυχή του. Αν όμως σαλπίσεις και δεν σε ακούσει, τότε το αίμα του είναι στην κεφαλή του. Αν όμως δεν σαλπίσεις και χαθεί, τότε το αίμα του είναι σε σένα. Γι' αυτό έχουμε ευθύνη, αδελφοί αγαπητοί, ο ένας απέναντι του άλλου. Όχι παιδί μου, δεν το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού. Όχι αδερφέ μου, δεν είναι σωστό αυτό που λες. Έχουμε ευθύνη. Γιατί ξέρετε τι σημαίνει το αίμα του θα το ζητήσει από σένα? Φοβερό είναι να σου ζητήσει ευθύνη για την απώλεια ενός ανθρώπου επειδή δεν του μίλησες.
Όχι επειδή δεν τον έσωσες, γιατί δεν μπορείς, αλλά επειδή δεν του ομολόγησες, δεν του είπες την αλήθεια, δεν του είπες μετανόησε, πρόσεξε, επίστρεψον. Και ο Θεός τώρα για να πείσει τον Ιωαχήν, τον Ιωακήμ, πόσο σοβαρό είναι η υπακοή, η υπακοή προς τον Θεό, έρχεται και του φέρνει ένα παράδειγμα. Πήγαινε, φώναξε τους Ριχαβίτες. Οι Ριχαβίτες ήταν μια φιλία, μια οικογένεια από τη φιλή Ισραήλ, οι οποίοι δεχόντουσαν το Λόγο του Θεού 100%, αλλά ήταν, θα τολμούσαμε να πούμε, πάρα πολύ συντηρητικοί, φανατικοί, άγιοι, κάνανε υπέρ του ό,τι είναι γεγραμμένο. Υπακούοντας όμως τον πατέρα τους, τον Ιωναδάβ, τον ιό του Ριχάβ, ο οποίος τους είπε, εμείς δεν θα είμαστε όπως είναι όλοι οι Ισραηλίτες, αλλά ίνον δεν θα πίνει κανείς μας. Ο Λόγος του Θεού το λέει, αυτός είπε παραπάνω. Όπως ζούσε ο Αβραάμ θα ζούμε κι εμείς. Δεν θα ζούμε σε σπίτια, σε σκηνές. Δεν θα έχουμε ιδιοκτησίες εδώ στη γη, χωράφια και αμπελώνες, γιατί η ιδιοκτησία μας είναι στον ουρανό. Και θα ζούμε σε σκηνές και θα μας ευλογεί ο Θεός. Πιο πολλά. Και λέει ο Θεός, φώναξέ τους, βάλ τους μπροστά να πιούνε. Τους λέει ο Ιερεμίας, πιέστε κρασί. Λέει, δεν πίνουμε γιατί μας το είπε ο πατέρας μας. Και λέει ο Θεός, είδες τους Ριχαβίτες, τους ιούς του Ριχάβ. Τους είπε ο πατέρας τους να μην πιούνε κρασί σ' όλη τους τη ζωή, να μην χτίζουνε, να μην φυτεύουνε, να μην ζούνε σε σπίτια αλλά σε σκηνές, και αυτοί υπήκουσαν κατά πάντα το λόγο του πατέρα τους. Εσείς δεν θα ακούσετε το λόγο του Θεού? Δεν είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί? Σοβαρό για μας που είμαστε σήμερα στην Εκκλησία. Δεν θα υποταχθούμε και υποτασσόμεθα στο θέλημα του Θεού, στο λόγο του Θεού, κατά πάντα? Μα δεν μπορώ. Άμα δεν μπορείς, δεν πειράζει, θα σε βοηθήσει ο Θεός να μπορέσεις. Μα δεν το έχω καταλάβει. Αν δεν το ξέρεις, δεν πειράζει. Την άγνοια και την αδυναμία δεν το λογαριάζει ο Θεός. Την πρόθεση λογαριάζει ο Θεός. Γιατί? Γιατί αν έχεις καλή πρόθεση και είσαι αδύναμος, θα σου δώσει αυτός δύναμη. Και αν έχεις καλή πρόθεση και δεν ξέρεις, αυτός θα σου αποκαλύψει. Αλλά αν έχεις κακή πρόθεση και δεν θέλεις, εκεί δεν επεμβαίνει ο Θεός. Γιατί ο Θεός μας έκανε απολύτως ελεύθερους να εκλέγουμε και να απορρίπτουμε. Εκλέγω και απορρίπτω. Και έχω μόνο εγώ την ευθύνη της εκλογής μου και της απόρριψης. Κανένας άλλος. Μπορεί κάποιος αδερφός ή η γυναίκα μου να μου πει, μη το κάνεις αυτό, να το σκεφτώ και να με επηρεάσει προς το καλόν. Αλλά η απόφαση είναι δική μου και το ίδιο θα τα ακούσω εγώ. Μπορεί να μου πει η γυναίκα μου και να με επηρεάσει προς το κακόν και να μην κάνω το θέλημα του Θεού. Η απόφαση είναι πάλι δική μου και η απάντηση του Θεού σε μένα θα έρθει. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, και θέλω να ανοίξουμε να το διαβάσουμε, αδερφοί, στη σελίδα 685. Είναι από το ΙΕ κεφάλαιο του Ιερεμία, πάλι του προφήτη, και το 19 εδάφιο. 15 κεφάλαιο, 19 εδάφιο, σελίδα 685. ΙΕ κεφάλαιο, 19 εδάφιο. Μιλάει πάλι στον Ιερεμία, που ο Ιερεμίας μιλάει πάλι στο λαό Ισραήλ, που ακούει τους ελέγχους του Κυρίου. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος, εάν επιστρέψεις, τότε εγώ θα σε αποκαταστήσω πάλι και θα στέκεσαι ενώπιόν μου. Αυτό είναι το μυστικό. Εάν επιστρέψεις, πού? Από το λάθος σου, την αδυναμία σου, από το ξεστράτισμά σου, από την παράβασή σου, από την ανομία σου. Εάν επιστρέψεις σε μένα, τότε εγώ με τα πάσης βεβαιότητος θα σε αποκαταστήσω πάλι. Δηλαδή τι θα σου δώσω?
τα παπούτσια σου ξανά σαν τον άσωτο ιό, το δαχτυλίδι σου ξανά, την ενδυμασία την πρώτη, θα σε αποκαταστήσω πάλι και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα θα είμαι δίπλα σου, γιατί εσύ θα είσαι δίπλα μου. Και εάν στη συνέχεια δεύτερον μάθεις να αποχωρίζεις το τίμιον από του αχρίου, τότε θα σε χρησιμοποιήσω και θα είσαι ως το στόμα μου. Θα μιλάς εσύ, αλλά θα είμαι εγώ που θα μιλάω στην πραγματικότητα. Και εδώ είναι ένα ερώτημα, αδερφοί, ζωής. Σε όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου. Θέλεις, αδελφέ μου και αδελφοί μου, να είναι πάντοτε ο Χριστός μαζί σου και εσύ να στέκεσαι πάντοτε στην παρουσία Του? Μία προϋπόθεση υπάρχει: να επιστρέψεις στο Λόγο του Θεού, να επιστρέψεις στην αλήθεια του Ευαγγελίου, να επιστρέψεις στην Εκκλησία του Χριστού που είναι ο οίκος του Θεού, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και αν επιστρέψεις, τότε όπως ο καλός πατέρας αποκατέστησε τον άσωτο ιό, θα σε αποκαταστήσει και σένα. Από πουδήποτε κι αν έχεις ευρεθεί, αν επιστρέψεις, από τους διαλογισμούς σου, από τις σκέψεις σου, από τις αγωνίες σου, από τους φόβους σου, από τα λάθη σου, από τα πάθη σου, από πουδήποτε κι αν επιστρέψεις, που οτιδήποτε σε έχει απομακρύνει από τον οίκον του Θεού του ζώντος, από το Λόγο του Θεού, από την παρουσία του Θεού, ο Κύριος θα σε αποκαταστήσει και θα το σε έχει πάντοτε στα δεξιά του. Και αν πάρεις τώρα στερεά απόφαση, όχι όπως μέχρι τώρα, αλλά μία σήμερα καινούργια απόφαση, να απορρίπτουμε το αχρίον, βόηθα μας Κύριέ μου, σε παρακαλώ, βόηθα μας, γιατί είμαστε αδύναμοι, γιατί δεν μπορούμε, και να εκλέγουμε το τίμιο, βόηθα μας Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, να μπορούμε να διαχωρίζουμε το τίμιο από το αχρίο, να εκλέγουμε το τίμιο και να απορρίπτουμε το αχρίο, βόηθα μας Κύριε. Τότε θα σε κάνω σαν το στόμα μου, τότε θα σε κάνω σκεύος εκλογής μου, ετοιμασμένο, εύχριστο, αγιασμένο, εις πάνεργον αγαθών. Τότε θα μιλάω εγώ με το στόμα σου και θα μιλάς εσύ με το Πνεύμα μου το Άγιο. Εσύ και εγώ θα είμαστε ένα. Καθώς ο Πατέρας που με απέστειλε είναι ένα με μένα, και εγώ και εσύ που σε αποστέλω θα είσαι ένα με μένα και εγώ ένα με σένα. Αυτοί, ποιοι είναι αυτοί? Όλα αυτά τα οποία σε πήγανε μακριά. Αυτοί ας έλθουν προς εσένα. Πρόσεξε όμως, εσύ μην πας σε αυτούς. Και θα σε κάνω τότε οχυρών χαλκούν τείχος. Θα σε πολεμάνε, αλλά κανείς δεν θα μπορεί να υπερισχύσει εναντίον σου. Αυτές είναι φοβερές υποσχέσεις που τις γράφει το βιβλίο του κατασκευαστού μας. Δεν είναι υποσχέσεις που τις λέω εγώ. Αλίμονό σας αν ακούσετε εμένα. Και αλίμονό μας αν ακούμε άνθρωπο. Όποιος και να είναι αυτός. Μεγάλος, μικρός, σπουδαίος, με χρυσάφια, με ασήμια, με γένια, χωρίς γένια. Αλίμονό μας αν υποτασσόμεθα και υπακούμε σε ανθρώπους. Μόνο στο Χριστό, αδερφοί. Μόνο στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος σήμερα είναι, αύριο τρελαίνεται. Εμείς θέλουμε όμως να είμαστε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Πάντοτε, σε όλη μας τη ζωή. Για να είμαστε πάντοτε σε όλη μας τη ζωή, μην γίνουμε ποτέ αρχηγοί. Πάντοτε μαθητές. Πάντοτε μαθητές. Με έναν διδάσκαλο πάντοτε, Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Με ένα καθηγητή πάντοτε που θα οδηγεί τη ζωή μας, Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και με έναν πατέρα που θα φροντίζει για μας σε κάθε λεπτομέρεια και πτυχή της ζωής μας, τον ουράνιο. Δεν θέλουμε άλλους πατέρες και πατερούλιδες.
Μόνο τον Πατέρα μας τον ουράνιο θέλουμε, το όνομα του Ιησού Χριστού. Βέβαια, μην ανησυχείς, θα σε πολεμήσουνε. Δεν θα την γλιτώσεις. Γιατί όσοι θέλουσι να ζώσει ευσεβώς, λέει η Γραφή, θέλουσι διωχθεί. Θα σε πολεμήσουνε. Και από δεξιά και από ζερβά και από μπροστά και από πίσω και χιλιάδα θα πέρθει εναντίον σου, αλλά σένα δεν θα σε αγγίζει. Γιατί προπύργιό σου ήταν ο Χριστός. Φύλακας και λυτρωτής σου ο Χριστός. Κύριός σου και Θεός σου ο Χριστός. Και εμείς αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Δεν θέλουμε bodyguarders. Δεν θέλουμε υπερασπιστές. Μη φοβού. Εγώ θα είμαι ο υπερασπιστής σου, είπε ο Θεός τον Αβραάμ όταν πήρε απόφαση να τον ακολουθήσει όπου αν υπάγει. Θα σε πολεμήσουνε, αλλά δεν θα υπερισχύσουν ποτέ εναντίον σου, διότι εγώ θα είμαι μαζί σου για να σε σώζω και να σε ελευθερώνω. Και θα σε ελευθερώνω εκ της χειρός των πονηρών και θα σε λυτρώνω εκ της χειρός των καταδυναστευόντων, γιατί δεν θα είσαι εσύ που θα κάνεις τον πόλεμο, αλλά εγώ θα είμαι αυτός που θα πολεμάω για σένα. Εγώ ένα τέτοιο Θεό θέλω. Δεν θέλω τον Άγιο Νικόλα, αδερφοί. Ούτε τον Άγιο Νούφριο. Καλή τους ώρα από εκεί που είναι. Εγώ θέλω τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού του Ζώντος, που είναι πανταχού παρών, που είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, στον οποίο εδόθη παν το υπερπάνω όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνοι επ' ουρανίων, επ' υγείων και κατακθονίων δυνάμεων. Και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Γι' αυτό εμείς σήμερα ομολογούμε αυτόν Κύριον με τη θέλησή μας και όχι με το ζόρι. Αμήν, αδερφοί. Αλλά και για τους ιούς του Ριχάβ. Λέει, πήγαινε πες τους ότι επειδή υπήκουσαν στη φωνή του πατέρα τους, η οποία δεν ήταν να τους οδηγήσει σε αμαρτία, ήταν σε πιο πολύ αυστηρότητα, πιο μεγάλη αφιέρωση, πιο πολύ αγιασμό, πιο πολύ να βλέπουν στον ουρανό. Επειδή υπήκουσαν στη φωνή του πατέρα τους, εγώ σου λέω ότι δεν θα λείψει άνθρωπος από τους ιούς του Ριχάβ και δεν θα λείψει και παριστάμενος από τους ιούς του Ριχάβ ενώπιόν μου στον αιώνα. Και αυτοί οι Ριχαβίτες, αδελφοί, υπάρχουν και μέχρι σήμερα. Είναι οι Ορθόδοξοι Ισραηλίτες, οι οποίοι, εγώ το λέω αυτό και μην με πιστεύετε, γιατί είπαμε όταν λέω εγώ κάτι, μην με πιστεύετε, θα είναι αυτοί που θα πιστέψουν πρώτοι ίσως στο Μεσσία μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Όταν ο Θεός θα εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών στο λαό Ισραήλ. Αλλά αυτό μην το πιστεύετε, γιατί εγώ το λέω. Αυτό που να πιστεύετε είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας και θα έρθει να μας παραλάβει. Μόνο αυτό να πιστεύετε, μόνο αυτό να ακολουθείτε, μόνο αυτό να δοξάζετε, μόνο αυτό να προσκυνείτε, μόνο αυτό να λατρεύετε και μόνο από αυτό να περιμένετε τα πάντα στη ζωή σας. Αμήν. Αλληλούια.